επιχειρήματα, τι να σας πω. Τι νομικό επιχείρημα όταν λες έκανε κάτι, το πρέπει να Γάρτιο, έχει ένα νομικό επιχείρημα. Δηλαδή αυτός ήταν ο σκοπός, να ξεφτελήσουμε τον Ρωμανό. Συγγνώμη, αυτό έχει τελειώσει τώρα, Φραγκίσκο. Γιατί σήμερα νομίζω ότι δεν έχει ψηφιστεί το πολύ. Δεν κατάλαβε ο Ρωμανός εχθές, κύριε Οικονομία, δεν κατάλαβε, Γιώργο, σε ξέρω τόσα χρόνια αγωνιστής και εσύ ο κύριος Καμπουράκης, δεν κατάλαβε την κοροϊδία και το τι πεζόταν εχθές. Δεν το κατάλαβε αυτό το παιδί. Ναι, δεν ένιωσε δηλαδή την απογοήτευσή του. Δεν τονώθηκαν ορισμένα αντανακλαστικά του όταν ακούει τέτοια πράγματα, ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Πέθανε, ρε Ρωμανέ, έτσι σε θέλουμε. Δεν σε θέλουμε ζωντανό. Αυτό του λέγανε στο κρεβάτι. Αυτόν που εχθές είχε καταρρεύσει και δεν μπορούσε και να σηκώσει τα μαξιλάρια να βάλει την πλάτη του πίσω. Ναι. Αλλά δεν ζητά μέλος πια. Δεν ζητά μέλος. Εγώ κατεβαίνοντας στην Αθήνα και επιστρέφοντας, γιατί είμαι εκτός Αθηνών, θα πάω να ενημερώσω τον κύριο Πρωθυπουργό της χώρας. Γιατί να ξέρει ορισμένα πράγματα. Όπως και τον κύριο Αντιπρόεδρο, τον κύριο Βενιζέλο, που είναι ξέχο νομικός. Για να ξέρουν πώς παίζονται τα παιχνίδια. Γιατί μπορεί ορισμένα πράγματα να παίζονται και πίσω από την πλάτη τους. Να δούμε ποιος τελικά σε αυτή τη χώρα είναι επικίνδυνος. Ο Ρωμανός. Αυτό διερωτώμε. Κύριε Ραγκούστο Βραχιολάκη, γιατί δεν μπορεί να εφαρμόσει στην περίπτωση του Ρωμανού, επειδή ο κόσμος δεν είναι τέτοιες γνώσεις νομικής. Δεν το ξέρω. Να μας το εξηγήσετε. Ξέρω. Δηλαδή, ξέρετε τι είπαν χτες, όταν ετοιμαστούν, λέει, τα βραχιολάκια, γιατί κάνανε. Δηλαδή, όταν περνάς μια ρύθμιση, είναι όλα έτοιμα. Αυτό είπαν. Όταν ετοιμαστούν δηλαδή εταιρείες και τελειώσουν διαγωνισμοί, τότε θα ξανασυζητήσουμε το θέμα για τα βραχιολάκια. Μα εδώ είπε το άλλο το ωραίο, ότι αν δεχτώ στο βραχιολάκι σε εκείνους οι οποίοι είναι προφυλακισμένοι, είναι σαν να ακυρώνω, λέει, το θεσμό της προσωρινής κρατήσεως. Δηλαδή, το να βγεις 4 ώρες να πας σπουδάς και να γυρίσεις στη φυλακή όλο το 24ωρο, ακυρώνεις την προφυλάκηση. Δηλαδή, τώρα καταλαβαίνω το παιχνίδι. Τώρα καταλαβαίνω αυτές τις διαρροές. Κάνει εκείνο Ραγκούση. Δεν το κάνεις καλά εκείνο Ραγκούση. Κάνε το άλλο Ραγκούση. Ένας απροσανατολισμός. Αλλά το Υπουργείο και ο Υπουργός δεν είναι να προσανατολίσουν. Είναι για να διοικούν, να στηρίζουν, να βοηθούν. Σήμερα πάντως κρίνεται η συνέχεια, διότι υπάρχει τροπολογία, έτσι δεν είναι, κύριε Ραγκούση? Δεν το ξέρω, δεν πιστεύω τίποτα. Δεν πιστεύω. Όχι, δεν λέω ότι θα γίνει. Λέω ότι σήμερα θα κρυθεί αν, τι θα δεχτεί όχι το Υπουργείο, έτσι δεν είναι? Έτσι. Εμείς πάντοτε υπάρχει ελπίδα να γίνει, να υπάρχει μια εξέλιξη για να τελειώσει. Αν ψηφιστεί το Βαρχιολάκι, εκείνη την ώρα, κύριε Οικονομέα, διακόπτουμε. Μόλις μάθουμε και πληροφορηθούμε ότι ψηφίστηκε η τροπολογία αυτή, εμείς διακόπτουμε και την απεργία πείνας και την απεργία. Εντάξει, η τροπολογία είναι αλλαγή του νόμου. Όχι, όχι. Ο σκοπός τους δεν είναι αυτός. Ο σκοπός τους δεν είναι αυτός. Καλά, δεν είναι για το σκοτώσουν. Πάντως η συζήτηση που γίνεται είναι να αλλάξει ο νόμος, γιατί ο νόμος τώρα δεν το επιτρέπει, ναι, τον Βραχιολάκη. Η τροπολογία, λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να αλλάξει ο νόμος και να προβλεφθεί αυτό. Πάντως δεν νομίζω ότι υπάρχει σχέδιο δολοφονίας του Ρωμανού. Θέλει κανείς να πεθάνει το παιδί, έτσι. Αυτή ήταν η ρύθμιση. Εν πάση περιπτώσει, α κοιτάξουν να βρεθεί μια λύση. Πάντως, κύριε Ραγκούση, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο να ο πελάτης σας να πάθει κακό. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει στην κυβέρνηση. Έτσι λέτε. Τότε γιατί διαρρέουνε προς εμένα, πρέπει να τον πείσει να φορέσει το βραχιολάκι τώρα 10 μέρες. Εγώ βγαίνω σε όλους τους τόνους, ναι, το δεχόμαστε. Εσείς λέτε ότι υπάρχει σχέδιο να σκοτωθεί ο πελάτης. Δεν είναι κοροϊδία. Δεν είναι πίσω από την πλάτη μαχαιριά. Δεν είναι εξαπάτηση. Δεν είναι εξαπάτηση αυτό σε ένα παιδί. Άστε το δικηγόρο. Το δικηγόρο πες δικηγόρος είναι. Αλλά ένα παιδί που να πάνω, γιατί του διανυμείς όλο αυτό τον καιρό μέσω του δικηγόρου του, και αν δεχτείς το βαρκιολάκι. Με ποιο στόχο, κύριε Ραγκούση, είναι αυτό? Ποιο είναι ο στόχος? Η πολιτεία δηλαδή θέλει να σκοτώσει τον πελάτη σας? Εγώ δεν το πιστεύω. Το στόχο θα τον αναλύσω εγώ στον κύριο Πρωθυπουργό και στον κύριο Βενιζέλο. Είναι πολύ καθαρά τα πράγματα μέσα μου. Ποια είναι η σκέψη σας? Λοιπόν, ελπίζω να δοθεί μια λύση, γιατί πάντοτε θα πούμε ότι προέχει η ζωή αυτού του παιδιού. Προέχει η ζωή για μένα και για σένα, κύριε Γιώργο. Για μένα και για σένα. Σε άλλους έχουν άλλες προτεραιότητες, φαίνεται. Δυστυχώς. Εγώ οφείλω να πω αυτό που πιστεύω εγώ. Θα τα πούμε κάποιο το πρωί, για να ακούσει, να δούμε και τι θα αποδώσουν και οι επαφές που θα έχετε σήμερα, και κυρίως να δούμε τι θα γίνει και με την τροπολογία στην Βουλή. Ευχαριστούμε, κύριε Ρακούση. Καλή επιστροφή. Τώρα.